Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Σωσό Χοντρογιάννη και παρακολουθείτε την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Attica TV με ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Ξεκινάμε την εκπομπή μας με θέματα πολιτιστικού ενδιαφέροντος, τα οποία κυριάρχησαν στην επικαιρότητα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε. Η νέα παράσταση του Σταμάτη Κραουνάκη με τίτλο «Όλοι ένα» παρουσιάστηκε την 5η 22 Οκτωβρίου και θα παρουσιάζεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο για 31 παραστάσεις στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης με ώρα έναρξης 9 μετά μεσημβρίας. Πρόκειται για μια μουσική παράσταση με 3 γενιές τραγούδια. Και είναι η πορεία με τα αισθήματα και τα όνειρα των ζευγαριών, των μοναχικών, των ερωτευμένων. Η έκθεση έργων του Μάριο Μέρτς, ενός από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του κινήματος της Arte Povera, θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Πρόκειται για την πρώτη έκθεση του Ιταλού καλλιτέχνη που θα παρουσιαστεί σε μουσιακό χώρο στην Ελλάδα. Η έκθεση Mario Merz Numbers are Prehistoric θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα κατά το διάστημα 22 Οκτωβρίου έως 31 Ιανουαρίου του 2016. Ο ανακαινισμένος πολυχώρος τέχνης και πολιτισμού Gazarte εγκαινίασε τις προηγούμενες ημέρες τη θεατρική του δραστηριότητα με την πιο πολύ συζητημένη παράσταση του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών, το 21 του Άρη Μπινιάρη. Η παράσταση αποτελούσε ένα ταυτόχρονα θεατρικό, μουσικό και οπτικό γεγονός. Έγγραφα εθνοσυνελεύσεων, άρθρα από εφημερίδες και επίσημες μαρτυρίες της εποχής του 21, πλαισιώνονταν από μουσική και τραγούδια γραμμένα, ειδικά για την παράσταση, και με όχημα τα εκφραστικά μέσα του ηθοποιού, δημιούργησαν μια ηλεκτρική πλατφόρμα φύγησης. Μία παράσταση που μιλούσε μέσα σε άλλα για την δυναμική προοπτική μίας μετατόπισης. Τη θεματική έκθεση Pablo Picasso Jean Cocteau, η καινοτόμη του μοντερνισμού, θα παρουσιάσει σε λίγες ημέρες το Ίδρυμα Θεοχαράκη σε συνεργασία με το Μουσείο Picasso της Γερμανίας και τη συλλογή του Γιάννη Κονταξόπουλου. Την έκθεση θα εγκαινιάσει στις 4 Νοεμβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Θα παρουσιαστούν περισσότερα από 190 αντιπροσωπευτικά έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, κεραμικής, σχεδίων και καλλιτεχνικών εκδόσεων των πρωτοπόρων καλλιτεχνών, αναδεικνύοντας τη μεγάλη τους προσφορά στην εδραίωση του μοντερνισμού. Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, το Αριστούργημα του Τσαϊκόφσκι, η Λίμνη των Κύκνων, φιλοξενείται για λίγες μόνο παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τις 22 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική ευκαιρία λοιπόν να απολαύσετε το φημισμένο Russian Ballet Theater, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες δυνάμεις του κλασικού χορού της Μόσχας. Με υπέροχα παραμυθένια ταξίδια, το εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα Λέσχη Παραμυθιού Κόκκινη Κλωστή Δεμένη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Περιστερίου συνεχίζει το ταξίδι του και για τη νέα εκπαιδευτική χρονιά. Οι αφηγήσεις των παραμυθιών πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο, τις ώρες 11 το πρωί με 12 το βράδυ, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Χθες λοιπόν, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη αφήγηση για φέτος για τους μικρούς φίλους. Και να παραμείνουμε στον ίδιο Δήμο, ξεχωριστές πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις διοργανώνονται για το 2015 και 2016 στο Κινηματοθέατρο ΕΦΗ του Δήμου Περιστερίου με είσοδο ελεύθερη. Έτσι λοιπόν την 5η 29 Οκτωβρίου στις 7:30 το απόγευμα στη κινηματογραφική Λέσχη Γη και Ελευθερία παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία το αφιέρωμα στον Ken Loach, ο πολιτικοποιημένος σκηνοθέτης. Το νομικό πρόσωπο του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Πεντέλης έχει ήδη θέσει σε λειτουργία τμήματα μαθημάτων καλλιτεχνικής παιδείας στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελισσίων. Τα μαθήματα αφορούν το θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική, παραδοσιακούς χορούς καθώς και μαθήματα κοσμήματος. Ξεκίνησαν τα μαθήματα σκάκι για παιδιά και ενήλικες στο Δήμο Κηφισιάς. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη στην αίθουσα εκπαιδευτηρίων ISA στην Κηφισιά. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσέρχονται εκεί για εγγραφές κάθε Πέμπτη στις 4 το απόγευμα. Και να παραμείνουμε στον ίδιο Δήμο, το Κέντρο Έρευνας και Μελέτης της Μικρασιατικής Ερυθρέας από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου ξεκίνησε μαθήματα ελληνικών χωρών για ενήλικες. Τα μαθήματα γίνονται εντελώς δωρεάν κάθε Κυριακή πρωί, τις ώρες 10 με 11.30 για αρχάριους και 11.30 με 1.30 για προχωρημένους στο Αναξαγόριο Λύκειο Νέας Ερυθρέας. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής και Προσχολικής Αγωγής Ελευσίνας τις προηγούμενες ημέρες εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους στην Περιφέρεια Αττικής, ιδιαίτερα στην Περιφερειάρχη κυρία Ρένα Δούρου, στον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Γιάννη Βασιλείου και στους συνεργάτες τους για την διοργάνωση της 4ης Συνάντησης Πολιτιστικών Φορέων
που διοργανώθηκε από 15 έως 18 Οκτωβρίου, ενός σημαντικού θεσμού που ενεθάρρυνε πολιτιστικούς φορείς και συλλόγους της Δυτικής Αττικής να δραστηριοποιηθούν δυναμικά μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες και να παράξουν πολιτισμό. Μέσα στο χώρο της ελεουργικής στην Ελευσίνα, με ένα μαγικό τρόπο, τα ήθη, τα έθιμα, οι ιδιαιτερότητες των διαφορετικών πολιτισμικών κοινοτήτων συνέθεσαν μια πραγματικότητα που περικλεί με σεβασμό τις αναμνήσεις, τις παραδόσεις, αλλά συγχρόνως δημιουργεί και παρουσιάζει την εικόνα του σήμερα με ποιότητα, ανώτερη αισθητική και αρμονία. Και να παραμείνουμε στον Δήμο Ελευσίνα, στο νομικό πρόσωπο πολιτισμού, αθλητισμού, κοινωνικής, πολιτικής και προσχολικής αγωγής του Δήμου Ελευσίνας, ανακοίνωσε τις προηγούμενες ημέρες ότι προγραμματίζει να λειτουργήσει τμήμα διδασκαλίας μουσικών μαθημάτων στα όργανα του πιάνου και αρμονίου στη Μαγούλα. Ο Δήμος Αχαρνών και η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών την 3η 27 Οκτωβρίου στις 6:30 το απόγευμα εγκαινίασαν την έκθεση με θέμα «Οι Μενιδιάτες στο έπος του 1940» στην αίθουσα εκθέσεων στο Δημαρχείο Αχαρνών. Η έκθεση περιέλαμβανε φωτογραφικά ντοκουμέντα μενιδιατών από την περίοδο του Ελληνοϊταλικού πολέμου το 1940, καθώς και από την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Η έκθεση ήταν ανοιχτή για το κοινό των Αχαρνών και την 28 Οκτωβρίου, ανήμερα της Εθνικής Επετείου. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 8 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση βιβλίου του Κώστα Χαλέμου με τίτλο «Σαν πουλιά τα του Φεκάν, τον μπλόκο της Καλογρέζας» στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Νέας Ιωνίας. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο Βλάσης Αχτζίδης, διδάκτορ σύγχρονης ιστορίας, καθώς επίσης και ο Χάρης Αμπουτζάκης, συγγραφέας και ιστορικός. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου την 3η παραμονή της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου ανέβασε την εξαιρετική θεατρική παράσταση «Η εκδρομή των κοριτσιών που χάθηκαν» στο θέατρο του Στρογγυλού του Αγίου Δημητρίου στις 8:30 το απόγευμα. Επιπλέον, η διασκευή του διηγήματος και η ερμηνεία ήταν της ηθοποιού Ιωάννας Μπιλίρη. Τέλος, να αναφέρουμε ότι η παράσταση πραγματευόταν τα γεγονότα που στιγμάτισαν την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μέσα από τα μάτια μιας παρέας εφήβων. Ο Δήμαρχος Μεγαραίων κ. Γρηγόρης Σταμούλης και το Δημοτικό Συμβούλιο την Κυριακή 1η Νοεμβρίου στις 8:30 το απόγευμα θα τιμήσουν και θα βραβεύσουν τον Διεθνή Καλαθοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Γιώργο Παπαγιάννη στο Δημαρχείο Μεγάρων. Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί και η ομιλία από το γνωστό δημοσιογράφο της ΟΤΕ TV Βασίλη Σκουντή με θέμα «Αθλητισμός, πολιτισμός στην Ελλάδα της κρίσης». Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει η παιδική χοροδία του Δήμου Μεγαραίων. Την Κυριακή στις 25 Οκτωβρίου, ο Δήμος Εγάλεο και το Τμήμα Αθλητισμού διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία τον Γύρο του Εγάλεο, αφιερωμένο στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος της 29 Σεπτεμβρίου του 1944, «Ποτέ πια πόλεμος και φασισμός». Η κάμερα του Attica TV ήταν εκεί, γι' αυτό λοιπόν πάμε να παρακολουθήσουμε το σχετικό βίντεο. Don't believe what they say. Cause life feels new every day. Let me say plain and loud. Take me back and not too proud. Now, don't believe what they say. Ο σημερινός αγώνας δρόμους γύρω Γάλεο 2015 είναι αφιερωμένος σε ένα πολύ σημαντικό γεγονός που σφράγισε την ιστορία της πόλης.
είναι αφιερωμένο στα θύματα του ολοκαυτώματος της 29ης Σεπτεμβρίου του 1944, όπου οι Γερμανοί, λίγες μέρες πριν φύγουν από την Αθήνα, με γερμανοντημένους συνεργάτες τους, έκαψαν μια περιοχή του Αιγάλεως, τον Άγιο Γιώργη, στέλνοντας το θάνατο και καίγοντας μέσα στα σπίτια τους και στις δουλειές τους περισσότερο από 100 ανθρώπους, ενώ έκαψαν 110 σπίτια. Σε αυτό το γεγονός και στο σύνθημα «Ποτέ πια πόλεμος και φασισμός», αλλά να κάνουμε ένα πόλεμο για τη ζωή, ένα πόλεμο ενάντια στις κακές συνήθειες που μας κρατάνε στον καναπέ, ένα πόλεμο υποστήριξης και βελτίωσης της ζωής μας, είναι αφιερωμένος ο Γύρος Αιγάλεως. Είχε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή, ειδικά στα νέα παιδιά, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Ελπίζω του χρόνου, όπως πάντα, τώρα πια που ο γύρος μετά από μερικά χρόνια ξαναγίνεται στο Αιγάλεως, να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών και ιδιαίτερα των νεαρών ηλικιών. Σε αυτό το σημείο η εκπομπή «Ανασκόπηση της εβδομάδας» ολοκληρώθηκε. Από εμένα και τους συνεργάτες του Attica TV σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή εβδομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή. Να είστε καλά. Γεια σας.